Κλειστό παραμένει εδώ και μερικέ μέρε το δημοτικό πάρκινγκ στην οδό Ηρώων εξαιτία τη συμμετοχή των υπαλλήλων του στην κατάληψη του Δήμου. Αν και πρόβλημα σίγουρα θα υπάρχει και όταν αυτή λήξει, αφού και οι τέσσερι υπάλληλοι που εργάζονται σε αυτό εμπίπτουν στον νόμο περί διαθεσιμότητα. Και αν τελικά αυτή γίνει πράξη, τότε το πάρκινγκ θα μείνει χωρί υπαλλήλου και άρα δεν θα υπάρχει δυνατότητα λειτουργία του. Όπω ξέρετε, οι δημοτικοί υπάλληλοι κάνουν κατάληψη στα δημοτικά καταστήματα. Για το δημοτικό πάρκινγκ, ιδιαίτερα θα πρέπει να πω αποδεικνύεται εμπράκτος το πόσο παράλογος, παράλογη είναι η σχετική διάταξη του Μεσοπρόθεσμου που πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή. Όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημοτικό Πάρκινγκ ε, τίθενται σύμφωνα με τον νόμο σε διαθεσιμότητα. Θα πρέπει δηλαδή να μείνει κλειστό και μετά την κατάληψη μέχρι να βρούμε, που δεν πρόκειται να βρούμε να σας πω, διότι δεν έχουμε υπαλλήλου να μας περισσεύουν, να βρούμε υπαλλήλου να το λειτουργήσουν. Γι' αυτό και με επιστολή μου μάλιστα προς τον αρμόδιο Υπουργό ε, ζήτησα οι υπάλληλοι που πρόκειται σύμφωνα με τον νόμο να τεθούν σε διαθεσιμότητα το Δήμο Ξάνθης να καλύψουν κενά δικά μας, του Δήμου Ξάνθης, ώστε να σταματήσουν οι και δομές, όπως το Δημοτικό Πάρκινγκ, να λειτουργούν. Παράλληλα, είναι ένα, που, ένα Δημοτικό Πάρκινγκ που βοηθάει πολύ τους ε, Ξανθιώτες ε, μέσα στην πόλη, είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, και την α, αγορά, βοηθάει στην κίνηση της α, αγοράς ε, και γι' αυτό θα πρέπει Πάση θυσία, να λειτουργεί. Ε, σας λέω όμως ότι μεταξύ των 14 υπαλλήλων που μπαίνουν σε διαθεσιμότητα είναι και οι τέσσερις που αποκλειστικά απασχολούνται στο δημοτικό πάρκινγκ και είναι και οι μοναδικοί. Δεν έχουμε δηλαδή κάποιον άλλον υπάλληλο πέραν από αυτούς να ασχολείται με τη λειτουργία του δημοτικού πάρκινγκ. Κλείνοντας, ο Δήμαρχος Ξάντης τόνισε πως το Δήμο όχι μόνο δεν περισσεύουν υπάλληλοι, αλλά υπάρχει ανάγκη και για άλλους και για τον λόγο αυτό θα πρέπει το όποιο πλεονάζω προσωπικό από άλλες υπηρεσίες να μετατεθεί σε υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να καλυφθούν τα αρκετά και που υπάρχουν.